αξίου και τους ΔΙΤ είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον κύριο Υπουργό και την ανάδοχη εταιρεία. Τα επιμέρους προβλήματα θα τα δούμε και θα διεκδικήσουμε για να λυθούν και με τον Δήμο Γεωργικάου αλλά και με υπόλοιπους φορείς. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα να γίνει, γιατί όπως είπε ο κ. Υπουργός, τα 500 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψη θα απορροφηθούν όλα, δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, και είναι πολύ σημαντικό για τους πόρους που βάζουμε εμείς οι ευρωπαϊκοί πόροι. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε την υπογραφή της σύμβασης για τη σύμβαση παραχώρησης Χανιά Ηράκλειο να ξεκινήσει μέσα στο 25 και να δούμε και εμείς τα επόμενα χρόνια ένα σύγχρονο οδικό άξονα. Αλλά όπως τόνισα και χθες το βράδυ στην ομιλία που είχαμε με τον κύριο Υπουργό, για μας βόρειος οδικός άξονας νοείται από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Άρα, μετά τα πρώτα βήματα αυτά, θα προχωρήσουμε για να ολοκληρωθούν οι μελέτες για να πάμε μέχρι τη Σιτία. Κύριε Μαυρίου, ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με την εξέλιξη του έργου, κύριε Κορομπίλια. Πολύ καλά πάει από ό,τι βλέπω, μεγάλη ταχύτητα. Ελπίζουμε ότι θα εξελιχθεί. Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε.